στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Τη δικαστική οδό πήρε από σήμερα η υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων με τον ιδιοκτήτη της ΕΤΕΚΑ και πρόεδρο της ΠΑΕ Ατρόμητος, Γιώργο Σπανό, να καταθέτει επί 3 ώρες τον ανακριτή Πειραιά, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες. Σήμερα απολογήθηκαν 5 εκ των 15 κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένουν απόψε και την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το εάν θα προφυλακιστούν ή όχι. Να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά σύνδεση με τον Δημήτρη Δαμιανό για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι η ώρα που περνά τον κατόφλι των δικαστηρίων Πειραιά ο πρόεδρος της ΕΤΕΚΑ και της ΠΑΕ Ατρόμητος Γιώργος Σπανός. Περίπου 20 υπάλληλοι της εταιρείας και οπαδοί του Ατρομήτου τον χειροκροτούν. Ο Γιώργος Σπανός κατέθεσε στον 7ο τακτικό ανακριτή, περισσότερες από 3 ώρες υποστηρίζοντας, όπως και οι άλλοι 3 εμπλεκόμενοι από τους 15 που έχουν συλληφθεί, ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με την υπόθεση. Ναι, είμαι αθώος. Θα με δικάσει η δικαιοσύνη, όχι εσείς. Η συνήγορη υπεράσπιση του υψηλόβαθμου στελέχους της ΕΤΕΚΑ, του Τελωνιακού, του Προϊσταμένου των Ελέγχων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος υποστηρίζουν το ποσό για το οποίο κατηγορούνται οι πελάτες τους ότι δεν ξεπερνά τα 3.500.000 ευρώ που εκτιμά η ελληνική αστυνομία, αλλά μόλις 662.800 ευρώ. Το λαθρεμπόρευμα για το οποίο κατηγορούνται οι πελάτες τους είναι μηδαμινό, καθώς 8.000 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου αντιστοιχούν μόλις σε 470 ευρώ φόρους, υποστηρίζουν. Ερωτώμενοι δε για τα συνθηματικά και τις πολυκατοικίες που χρησιμοποιούσαν οι κρατικοί λειτουργοί ως κωδικούς, απαντούν. Δεν είχε καμία πρόσβαση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ουδέποτε ενημέρωσε κάποιον για κάποιον έλεγχο. Τι είναι η πολυκατοικία? Αυτή η πολυκατοικία η οποία αναφέρεται σε αυτή τη συνομιλία ήταν μια καταγγελία που είχε ο πρατηριούχος από τη διπλανή πολυκατοικία ότι ενοχλεί το πρατήριό του. Χαραμάδες κενά στο σύστημα ελέγχου υπάρχουν. Κύριε Μάλη, πάντα υπάρχουν. Και κοιτάξτε, η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Δεν θα έρθει ποτέ μία μέρα που θα ξυπνήσουμε και θα έχει εξαφανιστεί η παραβατικότητα. Ο νόμος πάντα θα κυνηγάει την παρανομία. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτεία να είναι αποφασιστική και αποτελεσματική σε αυτά τα ζητήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα επέστρεφε με βιτιοφόρα το υπόλοιπο ή ολόκληρα τα φορτία ναυτιλιακών καυσίμων σε πρατήρια από πλοία που ήταν έτοιμα να τα παραλάβουν στα λιμάνια του Πειραιά, του Βόλου, του Λαβρίου και του Ναυπλίου. Μετά την παράδοση σε επιλεγμένα πρατήρια, τα συγκεκριμένα βιτιοφόρα στάθμευαν στις εγκαταστάσεις της ΕΤΕΚΑ στο Πέραμα. Συμμετέχει 100% κρατικός μηχανισμός στη λαθρεμπορία. Πάντως, το ναυτιλιακό λαθρεμπόριο αναμένονταν να αυξηθεί από την ώρα που η κυβέρνηση εξομοίωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης. Θα έλεγα μάλλον ότι ίσως και να αυξηθεί λίγο, γιατί η δίωδος λαθρεμπορίας του θέρμανσης θα έχει κλείσει και συνεπώς οι προσπάθειες των λαθρεμπόρων θα στραφούν προς διαφορετικές οδούς. Όσον αφορά το δημοσίευμα για τον ποδοσφαιριστή και τις υπόνοιες για στημένα παιχνίδια, οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής εκλήθη να καταθέσει ως μάρτυρα στην ασφάλεια και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος αφού δεν κρίθηκε κατηγορούμενος. Έχουμε συνδεθεί με τα δικαστήρια Πειραιά και τον Δημήτρη Δαμιανό να δούμε αν έχουμε εξέλιξη στην απόφαση ανακριτική εισαγγελέα καταρχάς, Δημήτρη. Δεν έχουμε εξέλιξη, Λίδα. Καλησπέρα εδώ από τα δικαστήρια του Πειραιά. Είμαστε στην αναμονή από στιγμή σε στιγμή να ανακοινωθεί ποια είναι τελικά η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την τύχη των 5 κατηγορουμένων οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση της φερόμενης, τουλάχιστον κατά τις αστυνομικές αρχές, λαθρεμπορίας πετρελαίου. Ο κύριος Γιώργος Σπανός ήταν αυτός που απολογήθηκε πρώτος. 3 ώρες περίπου κράτησε η απολογία του. Από τότε έχουν απολογηθεί ακόμη 4 κατηγορούμενοι και είμαστε εν αναμονή από στιγμή σε στιγμή να δούμε εν τέλει τι θα γίνει, τι θα αποφασίσουν ανακριτής και εισαγγελέας, αν δηλαδή θα προφυλακίσουν τους 5 κατηγορουμένους ή αν θα επιβάλλουν κάποιο περιοριστικό όρο ή τελείως ελεύθερους. Να σου πω ότι ενώ από τις αστυνομικές αρχές τις προηγούμενες μέρες γινόταν λόγος για λαθρεμπορία πετρελαίου, κάτι το οποίο περιλαμβανόταν και στο δελτίο τύπου της αστυνομίας και έκανε λόγο για άνω των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είδαμε και στο βίντεο διαφυγόντων δασμών και φόρων, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, αυτό που υποστήριξαν εδώ, ήταν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ότι το πολύ φτάνει τις 600.000 και κάτι παραπάνω το ύψος του κατηγορητηρίου. Ο κύριος Σπανός τώρα, αυτό το οποίο υποστήριξε μέσω των δικηγόρων του, είναι ότι, όπως είδαμε και στο βίντεο, αρνείται κάθε κατηγορία. Λέει ότι απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του ανακριτή, οι οποίες ήταν πάνω από 50. Και ότι υπάρχει μια αισιοδοξία από την πλευρά των δικηγόρων του. Θα το ξέρουμε. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές. Θα το ξέρουμε αυτό σε λίγο. Επομένως θα επιστρέψουμε σε σένα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.